Με αρκετά προβλήματα συνεχίζεται η χρονιά για τα φιστίκια στη Μεσσηνία. Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η συγκομιδή τους, αρκετοί είναι οι παραγωγοί που σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια φιστικιού. Έχουμε αρκετά προβλήματα, έτσι, υιογενή περισσότερο. Οι ντόπιοι σπόροι έχουν αυτή την ίωση της μικροκαρπίας και της ακαρπίας. Και εμείς τα τελευταία χρόνια το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, έτσι, με κάποιους πανεπιστημιακούς που έχουν έρθει στην περιοχή μας και μας έχουν επισκεφτεί και έχουν πάρει δείγματα από τα ντόπια φιστίκια και τα έχουν εξετάσει και μας έχουν πει ότι υπάρχουν 8 διαφορετικές ιώσεις. Άμα δεν έχουμε φιστίκια στα χέρια μας, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Όπως είπατε και εσείς, είναι μια χρονιά η οποία έχει αργήσει. Το πρόβλημα ήταν, ξεκίνησε από τις πατάτες, είχαν πολλά προβλήματα οι παραγωγοί με τις πατάτες και αργήσανε να καλλιεργήσουν. Τώρα με το που θα πάρουμε τα πρώτα φιστίκια στα χέρια μας, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, θα δούμε και τι γίνεται. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όσον αφορά στις τιμές του προϊόντος. Η ενεργειακή κρίση φαίνεται πως θα φέρει τα πάνω κάτω στις τιμές αλλά και στην παραγωγή. Ζημιογόνο έτσι, είναι το ότι έχει την ίωση της μικροκαρπίας και της ακαρπίας. Αυτές οι δύο ιώσεις είναι σοβαρές γιατί μειώνουν την παραγωγή. Ως προς τα άλλα θέματα τιμών και τα λοιπά θα το δούμε. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδι προς το χειρότερο. Πέρυσι τέτοιο καιρό, όπως θα γνωρίζετε και εσείς, το πετρέλαιο είχε 1,10, τώρα έχει 1,90. Λοιπόν, τη διπλάσια τιμή. Έχει ακριβήνει το κόστος παραγωγής και όχι μόνο το κόστος, γενικά έχουν ακριβήνει τα πράγματα όλα. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, θα δώσουμε και παραπάνω τιμές. Μη με ρωτάτε το πόσο, όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε ανάλογα και τι πράγματα είναι. Τώρα από εκεί και πέρα η παραγωγή πρέπει και αυτοί κάτι να κάνουν. Φέραμε εμείς σπόρο πιστοποιημένο, κάνουμε και εμείς ό,τι ενέργειες μπορούμε για καλό του προϊόντος, αλλά πρέπει και αυτοί να δουλέψουν, όχι μην τα περιμένουν όλα από μένα. Η συγκομιδή στην περιοχή της Καλαμάτας θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες. Άγνωστη παραμένει προς το παρόν η τιμή που θα δοθεί το προϊόν στην αγορά.